Ουδέν νεότερον ως απάντηση υπάρχει και σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα που ρωτήσαμε τον Υπουργό Θανάση Τσαφτάρη την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παρεχώρησε προς τα μέσα ενημέρωσης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφορούσε την εφαρμογή της πρόορης ορίμασης των ακτινιδίων που επιχειρείται από φορέα της περιοχής μας, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να βοηθηθεί η πιερία και η ακτινιδιοπαραγωγή της. Η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί και απαιτείται εδώ και τώρα άμεσα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δώσει ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν επιτρέπει αυτή τη μέθοδο με την οποία προκύπτουν οικονομικά ωφέλη για τους ακτινιδοπαραγωγούς της Πιερίας και της ευρύτερης περιοχής και ποιος ή τι επιτέλους υπάρχει που να μην την επιτρέπει. Παράλληλα καλούνται και οι εκλεγμένοι μας βουλευτές να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση απαιτώντας μια άμεση απάντηση στο θέμα το οποίο έχει τεθεί εκ μέρους της δύο τηλεόρασης από τις αρχές του Αυγούστου. Σε έναν πρωτοφανή και ανελαίητο αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να τηρήσουν στο ακέραιο τις εξαγγελίες περί επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο που υποσχέθηκε επανειλημμένα ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τις προηγούμενες ημέρες και όπως το δήλωσε και στην κάμερα της δύο τηλεόρασης την περασμένη Πέμπτη. Στόχος του Υπουργείου, όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαφτάρης, η επιστροφή του 50% εντός της εβδομάδας, ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση του ποσού στους αγρότες μας. Δηλαδή, ακόμη και αν πληρωθεί το αγροτικό πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουν ολόκληρο το ποσό οι δικαιούχοι αγρότες της χώρας μας, αλλά θα τους αποδοθεί αυτό σε δύο δόσεις παρακαλώ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών με πρόταση της Ένωσης Νέων Αγροτών Πιερίας καινοτόμησε εφαρμόζοντας απλώστα αυτονόητα στην υλοποίηση του συνεδρίου στο ελατοχώρι Πιερίας. Καταγράφονται διαμονή σε ξενώνες μέσα σε όλο το ελατοχώρι, εστίαση σε ταβέρνες μέσα σε όλο το ελατοχώρι, αξιοποίηση του πολιτιστικού κέντρου στην πλατεία του ελατοχωρίου, βραδινό με τη συμβολή των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και βέβαια διαιτολόγιο από τοπικά παραδοσιακά προϊόντα με τη συμβολή του νεοσύστατου Ινστιτούτου Πιερικής Γαστρονομίας, το οποίο προωθεί τοπικά προϊόντα, αυτόχθονες φυλές και ντόπιες ποικιλίες. Η τοπική παραγωγή αγροτικών προϊόντων προσέφεραν η Φάρμα Φωτιάδη Καβουρμά, η Ελένη Δελιανή.